Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Αγαπητοί συνδημότες της Παιωνίας, σήμερα κάνουμε ένα βήμα για την Παιωνία της Προόδου, για τον Δήμο που μας αξίζει. Το αύριο της Παιωνίας, το αύριο όλων μας, εξαρτάται από αυτά που μας ενώνουν και όχι από αυτά που μας χωρίζουν. Ο τόπος μας, με πολλά προβλήματα αλλά με πολλές δυνατότητες, είναι στο νου και στην καρδιά μας. Είμαι συγκινημένος από τη σημερινή δυναμική παρουσία σας. Με τιμά και μου δίνει μεγάλη δύναμη. Σήμερα είναι η μέρα δικαίωσης για μένα, το βλέπω στα πρόσωπά σας, το βλέπω στα μάτια σας. Γνωρίζετε όλοι ότι δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Έχω σπουδάσει οικονομικά και ασχολούμαι με οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Με συναρπάζει η αυτοδιοίκηση και αγαπώ τον τόπο μου. Με ενοχλεί αφάνταστα να τον βλέπω να μην προοδεύει, να τον βλέπω να τελματώνει. Δεν μπορεί κανένας Δήμος να πάει μπροστά αν δεν ακολουθεί αταλάντευτες αρχές και αξίες, αν δεν σέβεται τη θεσμική λειτουργία και τους δημότες του. Τελευταία ακούγονται διάφορες φωνές που, θέλοντας να δικαιολογήσουν αστοχίες, αποτυχίες και καθυστερήσεις, θυμήθηκαν τη μείωση των χρηματοδοτήσεων στους Δήμους από την Πολιτεία. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα έσοδα των Δήμων είναι περιορισμένα. Λύσεις όμως υπήρχαν και υπάρχουν. Χρειάζεται οργάνωση, πείσμα και πολλή δουλειά. Η διεκδίκηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ, οι συνέργειες, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των νέων μοντέλων διοίκησης μπορούν να καλύψουν την έλλειψη πόρων. Τελευταία, ακούω τον Δήμαρχο να παραπονιέται στις τοποθετήσεις που κάνει ότι η προηγούμενη διοίκηση διαχειρίστηκε 8 εκατομμύρια ευρώ περισσότερο από τη δική του και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί παραπονιέται. Είναι απόλυτα φυσιολογικό η διοίκηση που διεκδίκησε να πήρε και να πραγματοποίησε περισσότερα έργα από το ΕΣΠΑ, φέρνοντας έτσι πολλά περισσότερα χρήματα στην Παιωνία. Ο Δήμος μας σήμερα, φίλοι μου, λυπάμαι που το λέω, είναι ουραγός στην απορροφητικότητα έργων ΕΣΠΑ και πρωταθλητής στις αστοχίες και τις καθυστερήσεις. Η σημερινή διοίκηση δημιούργησε ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα η υπηρεσία αυτή να παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό εικόνα διάλυσης. Πριν λίγους μήνες, θα το θυμάστε όλοι, το ζήσαμε, για 10 περίπου ημέρες είχαμε σωρούς από σκουπίδια, καθώς είχαν ακινητοποιηθεί όλα τα απορριμματοφόρα, καθώς δεν μπορούσαν να τα επισκευάσουν και να τα συντηρήσουν. Στο ταμείο του Δήμου λιμνάζει εδώ και καιρό η ΣΑΤΑ 3 περίπου ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ΣΑΤΑ είναι τα χρήματα που δίνει η Πολιτεία για την υλοποίηση έργων. Έχουν περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο και λόγω διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν το τεχνικό πρόγραμμα. Άφησαν το Δήμο χωρίς παιδικές χαρές. Αποφάσισαν τη λήψη δανείου προκειμένου να φτιάξουν περίπου 50 παιδικές χαρές και μέχρι σήμερα έχουν φτιάξει μόνο 2 και αυτές μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα. Τι λέμε εμείς τα παιδιά σήμερα? Περιμένετε και θα τις χαρείτε όταν θα μεγαλώσετε? Δυστυχώς, φίλοι μου, ο Δήμος έχει καταστεί αναξιόπιστος και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Από ανικανότητα χάθηκε το Μάρτιο του 2018 η δυνατότητα ένταξης του έργου υδροδότησης του Πολυκάστρου από πηγές του Πάιπου.
ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο που θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Παρόλο που από το δεύτερο χρόνο της θητείας τους είχαν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες χρήσης νερού. Με ευθύνη του Δημάρχου και του Γενικού Γραμματέα καθυστέρησαν οι απαιτούμενες ενέργειες και η ένταξη χάθηκε. Στην ίδια πρόσκληση θα μπορούσαν να έχουν εντάξει και το έργο υδροδότησης άσπρου αξιοχωρίου. Με αυτά τα έργα θα έδιναν στην ευρύτερη περιοχή του Πολυκάστρου ποιοτικό και φθηνό νερό. Σας είπα μερικά από τα πολλά δυσάρεστα αυτής της πενταετίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο Δήμαρχος όταν κάνει απολογισμό του έργου του, αντί να μιλήσει για αυτά που έκανε, αναφέρεται σε αυτά που θα κάνει στο μέλλον. Ξέχασε ότι διοικεί ήδη 5 χρόνια. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δείχνει έλλειψη σεβασμού στο Δημότη, έλλειψη σεβασμού στη θεσμική λειτουργία. Η θεσμική εκτροπή που συμβαίνει σήμερα στο Δήμο, εν γνώση και με τις ευλογίες του Δημάρχου, αποδεικνύει και την έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς. Αναφέρομαι στο θεσμό του Γενικού Γραμματέα. Ο ετεροδημότης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παιωνίας, που ταυτόχρονα είναι και υποψήφιος βουλευτής, έχει μετατρέψει το γραφείο του στο Δημαρχείο σε κέντρο κομματικής δραστηριότητας μιας μονάχα μερίδας ενός πολιτικού κόμματος. Μπορεί με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του τον περασμένο Δεκέμβριο να παρετήθηκε εικονικά από τη θέση του, εξακολουθεί όμως μέχρι και σήμερα να πληρώνεται από το Ταμείο του Δήμου και αντί να ασχολείται με την οργάνωση και τη λειτουργία του, ασχολείται με τον προεκλογικό του αγώνα. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι πολιτικό. Δεν έχει να κάνει με προτίμηση σε κόμματα ή υποψηφίους. Είναι καθαρά θεσμικό. Η δημοτική μας παράταξη δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό χώρο και κοσμείται από πολλά και προβεβλημένα στελέχη όλων των πολιτικών κομμάτων. Σήμερα καταγγέλουμε αυτή την κατάσταση και δηλώνουμε ταυτόχρονα πως τα θέματα που αφορούν το Δήμο εμείς θα έχουμε μόνο ένα κόμμα, την Παιωνία της Προόδου. Την Παιωνία που έχει άξιους και ικανούς ανθρώπους και που πρέπει να αποκτήσει Γενικό Γραμματέα από τα σπλάχνα της. Τον Οκτώβριο του 2016, όταν καλούσαμε τον Δήμαρχο να διεκδικήσει αυτά που δικαιούμαστε από το μεταναστευτικό, λέγοντάς του ότι δεν αποτελεί καιροσκοπισμό η ενίσχυση του Δήμου και των κατοίκων του για τις οικονομικές επιβαρύσεις που υπέστησαν, εκείνος ήταν προσιλωμένος στην προσωπική του προβολή και στις φιλίες του. Τώρα που συνειδητοποίησε την ευκαιρία που χάσαμε, διαμαρτύρεται με επιστολές, δηλώνοντας ότι πήραμε ψίχουλα. Εάν τότε έδειχνε σεβασμό στο θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και της αντιπολίτευσης, τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Εμείς τη θητεία του δεν θα την ξεχάσουμε. Ο Δήμος μας όμως έμεινε πίσω και αυτό καταγράφεται. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλη χαμένη θητεία. Φίλες και φίλοι, είμαστε πια πεπισμένοι πως το αύριο θα το κερδίσουμε με ισχυρή διοίκηση, τιμιότητα, συνεργασία και σεβασμό στις ανάγκες και τις προτάσεις των δημοτών. Με νοικοκύρεμα στα οικονομικά και το σταμάτημα της σπατάλης θα αλλάξουμε την εικόνα του Δήμου. Με οργάνωση των υπηρεσιών και την αξιοποίηση των υπαλλήλων θα κάνουμε το Δήμο πιο λειτουργικό για το Δημότη. Με ενημέρωση και επικοινωνία με τους Δημότες, με ενθάρρυνση του εθελοντισμού και της συμμετοχής
θα βελτιώσουμε την εικόνα και την αποδοτικότητα του Δήμου. Η Παιωνία μπορεί και πρέπει να κινηθεί προς τα εμπρός με σωστή διαχείριση των πλούσιων υδάτινων πόρων, με την ολοκλήρωση των υποδομών και των μεγάλων έργων που χρειάζεται ο Δήμος για την προστασία του περιβάλλοντος ως μοχλού ανάπτυξης της περιοχής μας, με την αξιοποίηση της πολιτιστικής, αρχαιολογικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, με την ανάδειξη του γεωγραφικού ανάγλυφου των περιοχών φυσικού κάλους όπως είναι το Πάικο και των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων για προσέλκυση επισκεπτών, με κοινωνικό πρόσωπο και φροντίδα για κάθε δημότη που την έχει ανάγκη. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα Δήμο συμπαραστάτη στους αγρότες και τους επαγγελματίες. Ένα Δήμο που θα φροντίζει τις υποδομές και θα παρέχει έγκυρη πληροφόρηση στους δημότες. Είμαστε αποφασισμένοι και θα δείξουμε όλοι μαζί ότι με ήθος, με γνώση, με σχέδιο και κυρίως με καθαρά λόγια μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε εμείς είναι η συνεννόηση και η συνεργασία μεταξύ μας. Η παράταξή μας θα έχει 42 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές ως διοίκηση θα έχει 42 συνεργάτες που θα φροντίζουν για το καλό της Παιωνίας. Αυτούς τους εξαίρετους υποψηφίους θέλω τώρα να υποδεχτείτε με ενθουσιασμό. Κωνσταντίνος. Αρχοντάκη Παπασταϊκού Δυσσόνια. Γιακοπούλου Κουταλίδου Ελένη. Πάζης Δημήτριος. Περπερίδου Παπαρίγα Αναστασία. Πολιτίδου Ευελίνα. Χατζηβασιλείου Φώτης. Εκλογική Περιφέρεια Οικουμένησας. Αλεκτορίδου Ευδοξία Δόξα. Βασιλιάδης Γεώργιος. Μπελιτζάκη Ιωάννα Βάνα. Ζώρα Μάτιου Στέλλα. Καπουτζής Νικόλαος. Μπακάλης Γιάννης. Πάμε γερά όλοι μαζί, όλοι μαζί. Μίτσης Ευάγγελος.
Παλάνη Πολατίδου Μαρία. Τζούρτζος Αθανάσης. Εκλογική Περιφέρεια Ευρωπού. Αριζάνης Ηλίας. Αφεντούλη Ελένη. Βουλκερίδης Γιώργος. Μουρτιάδου Γιαννούλα. Ναλβάτης Τριαντάφυλλος. Στεργίδης Κωνσταντίνος. Εκλογική Περιφέρεια Λιβαδίων. Τόδος Ιωάννης. Εκλογική Περιφέρεια Πολυκάστρου. Αδαμόπουλος Ιωάννης. Αθανασιάδου Βαρβάρα. Βεπούδης Παναγιώτης. Δημητσάκης Παντελής. Βραγανίδης Χρήστος. Το πολύ καλό να δώσει τη νίκη. Εδώ είμαστε. Θεοφανίδης Σπύρος. Ιωαννίδης Κοσμάς. Καραθόδωρος Χρήστος. Καρπουνιάρη Γαριφαλιά. Κυριαζίδης Μάριος. Βαβέλης Τάσος. Σημητούδη Παγώνα. Σε αυτό το σημείο οφείλω να ενημερώσω πως ήδη για επαγγελματικό λόγο. Συνεχίζουμε. Περχανίδου Αλεξάνδρα. Ρουκούδης Νίκος. Σαριδάκη Βλάχου Μαρία. Και Σημεωνίδης Ιωάννης. Η νίκη είναι σίγουρη δική μας. Φίλες και φίλοι, εμείς μπορούμε να διοικήσουμε την Παιωνία. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλους εμάς, παλιούς και νέους συνεργάτες της Παιωνίας της Προόδου, μας ενώνει η ίδια επιθυμία, η ίδια απόφαση να αντιστρέψουμε την αρνητική πορεία του Δήμου. Να δώσουμε στους δημότες την καθημερινότητα που δικαιούνται. Εμείς θα είμαστε χρήσιμοι και ας μην είμαστε πάντοτε αρεστοί. Θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο και κυρίως κοστολογημένο πρόγραμμα με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη σε κάθε δημοτική ενότητα ξεχωριστά και στο Δήμο συνολικά. Φίλοι μου,
Έχουμε μια όμορφη πορεία μπροστά μας, από την οποία θα βγούμε νικητές. Πιστεύω στις δυνάμεις μας και στην ισχυρή θέλησή μας που θα μας οδηγήσουν στην επιτυχία. Είμαι πλέον σίγουρος ότι στις 26 Μαΐου οι δημότες της Παιωνίας θα μας δώσουν ξεκάθαρη εντολή να διοικήσουμε το Δήμο. Σας καλώ να δικαιώσουμε το όνομα του συνδυασμού Παιωνία της Πρόοδου. Να δικαιώσουμε το βασικό μας σύνθημα «Εμείς μπορούμε». Να δικαιώσουμε τις προσδοκίες των δημοτών μας. Καλό αγώνα, σας ευχαριστώ και πάλι από την καρδιά μου.